συνέχεια στο κόσμο, τι κίνηση να υπάρχει. Οι υπόλοιπες λαϊκές αγορές στην Ελλάδα απεργούν κυρίως στην Αθήνα. Εδώ δεν απεργήσατε. Θα απεργήσουμε για τα σούπερ μάρκετ. Να ψωνίζει ο κόσμος κάρτα. Εμείς εδώ μας λείπουν λεφτά, πληρώνουμε κάθε ημέρα. Κάθε ημέρα θα το στάρικα, πληρώνουμε φορείες. Δεν έχουμε πού να τα βρούμε να πληρώσουμε πίσω. Δεν έχει μείνει τίποτα. Θα δουλεύουμε για τα σούπερ μάρκετ. Άμα δεν πουλήσουμε, δεν έχουμε να πάρουμε πέντε αυτά, εδώ θα τα πάρουμε τα σούπερ μάρκετ που μαζευτήκαν εδώ και ήρθαμε. Άρα λόγω της οικονομικής κατάστασης δεν μπορέσαμε να κάνουμε. Δεν έχω. Γι' αυτό κάνω. Τι απεργίες να κάνω. Τους ξέρουν. Όχι είναι εμπόροι και ψωνίζουν να τους κάνουν έλεγχο στις άδειες τους. Και να πάνε σε περιβόλια να δουν τι αν καλλιεργούν πράγματα τα ίδια που καλλιεργούν και παίρνουν αγοραστά και φέρνουν και πουλάνε εδώ. Τι θέλουν να βρούνε. Απεργίες θα κάνουμε, αφού δεν έχουμε. Μας τα παίρνουν κάθε μέρα. Πάντα βρω, με κλείσουν στην ακή. Πάντα βρω. Δεν έχω. Τι να κάνουμε. Τι να πουλήσουμε εμείς πατάτες που έχουμε καλύτερες πατάτες εδώ δικές μας. Και πουλήκαν κάτι τους γύφτες και πουλάνε κάτι πράσινες πατάτες, κάτι αυτά. Οι ξένοι, γιατί να φέρουν πατάτα σε εμάς τώρα εδώ στην Αρκαδία. Έχουμε, η Αρκαδία έχει προϊόντα ακόμα δικά της. Δεν μπορεί να έρθει ο ξένος, παίρνει πάντα τα λεφτά ο ξένος και εμείς εδώ τίποτα. Δεν είχε κίνηση τίποτα. Ούτε δεν έχει κίνηση. Δεν υπάρχει λεφτά να πληρώσει υποχρεώσει ούτε τσά, ούτε τεβε, ούτε ΙΚΑ, ούτε ΟΓΑ, δεν υπάρχουν λεφτά. Φέρμα, γι' αυτό απεργεί ο κόσμος. Δεν απεργεί για τίποτα. Δεν υπάρχουν λεφτά να πληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Δεν γίνεται και εδώ τίποτα. Χάνουμε και την ημέρα μας. Εδώ η λαϊκή αγορά λειτουργήσε οικονομικά. Δεν απεργήσατε. Όχι, δεν απεργούμε εδώ πέρα. Δεν είχε να δώσει τίποτα το σωματείο, τίποτα αυτά για να απεργήσουμε. Αλλά η κίνηση είναι πολύ χάλια. Με τι λεφτά να βγει ο κόσμος. Δεν ξέρω με τι λεφτά να βγει ο κόσμος να πάει κάπου σε ένα χωριό κάπου να πάει. Δεν υπάρχουν λεφτά. Φέρμα. Τώρα το Πάσχα όλοι πήγανε στους παππούδες να βρούνε κάτι να φάνε. Όλη η Αθήνα κουβαλήθηκε στην επαρχία. Εγώ στο Λεωνίδιο που ήμουνα δεν είδα τα σούπερ μάρκετ, όλα ήταν κατεβημένα. Δεν είχαν ιδιαίτερη κίνηση όπως τα άλλα χρόνια. Τι άλλο να σας πω ρε παιδιά. Αλλά για την απεργία να σας πω λίγο ότι πρέπει σιγά σιγά τα πράγματα να μπουν στη θέση τους. Αλλά πρέπει και το κράτος να κάνει κάποιες ευκολίες στον κόσμο. Δεν είναι πράγματα αυτά δηλαδή όλο να χρωστάει και να αυτόσει. Να κάνουν κάποιες ευκολίες σιγά σιγά ο κόσμος να αξιοποιήσει τις υποχρεώσεις. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα γίνει. Ειδικά μετρητή στα λεφτά να πληρώσει ο καθένα ότι χρωστάει δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν να ζήσουμε με τις οικογένειές μας. Τα σωματεία παραγωγών και εμπόρων προχώρησαν σε απεργία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νέο σχέδιο νόμου για τις λαϊκές αγορές και το επέθριο εμπόριο, του οποίου διατάξεις και άρθρα εκτιμάται από τον κλάδο ότι απειλούν με διάλυση τις λαϊκές αγορές, εξυπηρετώντας το έπακρο τα μεγάλα συμφέροντα. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πολιτών Λαϊκών Αγορών, τα επίμαχα άρθρα του νομοσχεδίου είναι τα εξής. Με κλήρωση κάθε χρόνο θα δίνονται όλες οι θέσεις σε όλες τις λαϊκές αγορές. Με απόφαση του κάθε Δήμου θα καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων συμμετεχόντων σε όλες τις λαϊκές αγορές. Χωριστά θα τοποθετούνται οι παραγωγοί από τους επαγγελματίες πολιτές μέσα στις λαϊκές όλης της χώρας. Υπέρογκα είναι τα πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ και οι διοικητικές κυρώσεις για τα παραπτώματα και στην πλειονότητά τους συνοδεύονται με ποινές φυλάκισης από 3 μήνες έως και έναν χρόνο. Τριμελείς επιτροπές συστήνονται αναπεριφέρεια, ενώ πρέπει να συστήνονται σε κάθε Δήμο για την άμεση εξυπηρέτηση των παραγωγών. Ενίσχυση της γραφειοκρατίας και των διαδικασιών έκδοσης και ανανέωσης της παραγωγικής άδειας. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο ζητούν απόδοση των θέσεων με κριτήρια σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη διαδικασία και τις πενταμελείς επιτροπές που αναφέρουν τα προεδρικά διατάγματα. Η κλήρωση καταργεί τη θέσπιση κριτηρίων. Όπως υποστηρίζουν, οι συχνές αλλαγές θέσεων δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, καθώς και τον προγραμματισμό της αγροτικής παραγωγικής διαδικασίας. Επίσης, οι Δήμοι να μην εμπλέκονται στις υφιστάμενες λαϊκές, οι οποίες είναι ήδη οριοθετημένες με συγκεκριμένο αριθμό θέσεων ανά λαϊκή και εγκεκριμένες από την περιφέρεια. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι ζητούν να μην υπάρχει διαχωρισμός παραγωγών και επαγγελματιών πολιτών, από τη μέχρι σήμερα λειτουργία των λαϊκών αγορών έχει αποδειχθεί ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών
τοποθετούνται παραγωγοί και επαγγελματίες ανά οικοδομικό τετράγωτο, ώστε να υπάρχει όλη ποικιλία των διαθέσιμων προϊόντων με ευκολότερη πρόσβαση και επιλογή. Απόσυρση του άρθρου 39, ποινικές κυρώσεις και του άρθρου 40, διοικητικές κυρώσεις, τα οποία αναφέρουν υπέρογκα πρόστιμα και συνοδεύονται με ποινές φυλάκισης. Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις που ισχύουν σήμερα είναι ήδη εξοντωτικά και μεγάλα και οι πολιτές αδυνατούν να τα αποδώσουν, λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική κρίση. Σύσταση τριμελών επιτροπών αναδήμων σε όλη τη χώρα, ώστε να μπορούν να προμηθεύονται έγκαιρα την απαιτούμενη για έκδοση ή ανανέωση άδειας βεβαίωση από τις επιτροπές. Το νομοσχέδιο ακούγεται ότι θα πούνε και τα σούπερ μάρκετ στις αγορές. Ακούγεται ότι θα πούνε καταψυγμένα, θα πούνε αλαντικά, θα πούνε τυριά. Αλλαντικά, τυριά και αυτά να μπουν και καταψυγμένα ψάρια. Θα έχει μια ιδιαίτερη μεταχείριση ο κόσμος να μπει με συλλαγή αγορά να πάρει πράγματα από όλους και θα κουβαλήσει περισσότερο κόσμο. Αλλά εκεί η τιμή να είναι όπως πρέπει. Για μένα. Θα δώσει μια ιδιαίτερη κίνηση στην αγορά. Εγώ έτσι πιστεύω. Καλά μέτρα το θέμα των χρημάτων είναι. Δεν υπάρχουν χρήματα να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις. Δηλαδή υποφέρουμε εμείς αυτή τη στιγμή, υποφέρουμε τώρα με τις τιμές αυτές που λειτουργούν στην αγορά. Δεν έχουμε λεφτά, ο γεωπόνος δεν είναι δίνει πίσω πλέον. Για να πάρουμε σπορικά και τέτοια λοιπά για αυτά. Και ό,τι είναι τις μετρικές. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ, θα μειωθούν οι καλλιέργειες όσο πάνε και περισσότερο. Και θα υπάρχει υποφορά πραγμάτων σε 1-2 χρόνια. Δηλαδή αρχίζουμε εμείς η παραγωγή, αρχίζουμε και σβήνουμε. Σιγά σιγά. Δεν έχουμε την άνεση να κάνουμε καλλιέργεια μεγάλη να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Από εκεί και πέρα θέλω να βοηθήσω. Δεν απεργήσαμε, όχι. Για ποιο λόγο δεν απεργήσαμε? Από ό,τι μας είπαν εδώ το τοπικό, ότι και ναι και όχι. Εντάξει, τώρα τα προβλήματα της Αθήνας δεν τα πολύ ξέρουμε και ακριβώς. Αλλά... Συμμετέχουν δηλαδή κάποιοι παραγωγοί στην απεργία, είδατε να υπάρχουν? Όχι, 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 δεν είδα κάτι. Ήρθανε κανονικά όλοι οι παραγωγοί? Ναι, πιστεύω, ναι, 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 κανονικά. Είναι χάλια, παιδιά, είναι χάλια, πάρα πολύ χάλια. Αλλά ποιος τα ακούει? Τα ακούνε, ποιος να τα ακούει? Τώρα που έρχονται και μας βλέπουν για τις εκλογές, να περάσουν άλλη χώρα. Να δούνε τις δυσκολίες μας και τις δυσκολίες του κόσμου. Τι άλλο να πω, όσο πάνε τα πράγματα και σφίγγουν. Τώρα το νομοσχέδιο που ενδέχεται να περάσει, γνωρίζετε τι περιλαμβάνει? Δεν το ξέρω ακριβώς, όχι. Κάποια πράγματα έχω ακούσει, κάποια είναι σωστά, κάποια θετικά, κάποια όχι. Θεωρείτε ότι υπάρχουν και δίκαια μέτρα και άνθρωπα? Υπάρχουν και κάποια που είναι δίκαια, ναι, 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 πιστεύω. Δεν γίνεται τίποτα όμως. Ο κόσμος έχει φτώχεια. Και αυτά οδηγούν στο χειρότερο, πιστεύω. Μήπως οι λαϊκές πηγαίνουν για οριστικό κλείσιμο? Πού το πάνε και τι θέλουν να κάνουν? Τι να απεργήσουμε, εμείς πεινάμε. Η απεργία είναι οικονομική, τι οικονομική? Οι τροπολιτσιώτες είναι πεδαμένοι. Πρώτα κανέναν άλλον τα κονομάει. Δεν υπάρχει σάλιο απάνω μας. Δουλειά δεν υπάρχει. Πάω μαζεύω λάγανα, παίρνει σπανάκια. Τα λουλούδια έχω, αυτά είναι πεθαμένα, δεν τα παίρνουμε. Τελειώσαμε. Είναι από πέντε και πάμε σώμα. Ένα πενιντάρι έχω πιέσει. Όχι, τίποτα. Ούτε η θέση που πληρώνεται 7 ευρώ. Τι άλλο θες να σου πω? Ό,τι και να λένε. Κοίτα, όσες απεργίες και να κάνουν, τα νομοσχέδια που θέλουν να τα περάσουν, θα τα περάσουν από καλά. Τόσες απεργίες έχουν κάνει, βγάλανε τίποτα? Δεν βγάλανε. Είναι αποφασισμένα τα πράγματα, θα περάσουν τα νομοσχέδια. Τελείως. Ό,τι θέλουν, εγώ έχω τα βιβλία, έχω τα πάντα. Εσόδων, εξόδων, όλα. Δεν με πειράζει, ας περάσουν ό,τι θέλουν. Ο σκοπός είναι να πουλιώνται τα πράγματα. Αφού βλέπω ότι δεν πουλιώνται τα πράγματα, εκείνο είναι που με στενοχωρεί. Έβαλα 5 λουλούδια και τίποτα δεν γίνεται. Δεν ακουμπάει ο κόσμος γιατί δεν έχει λεφτά. Πού να τα βρούμε? Δεν έχουν, κόψα από εδώ, κόψα από εκεί, κόψα από εκεί. Πάει, πετάναμε. Πάει η αλυσίδα. Δεν είναι ότι είμαστε μόνο εμείς. Άμα δεν έχει εσύ, δεν έχω ούτε εγώ. Και παραπίσω. Τι να πουλάμε, βλέπετε ένα προδομάτι σε διαφορετική για να πάει ο κόσμος. Αλλά δυστυχώς με αυτά τα μέτρα που κάνουν, το βλέπω του χρόνου να μην υπάρχει λαϊκή. Δουλεύουν όλοι για τα σούπερ μάρκετ. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται. Όλοι δουλεύουν για τα σούπερ μάρκετ. Τι άλλο να σου πω. Εμείς αντί για απεργία, πιστεύω προσπαθούμε να δώσουμε όσο πιο φθηνά πράγματα στον κόσμο να πάρει σήμερα λόγω της μέρας. Το βλέπετε κιόλας.
πιστεύω ότι είναι από εκεί η ντομάτα, γιατί η τιμή δεν υπάρχει πουθενά. Μην ψάχνετε δηλαδή δουλειά. Από το να προηγούμε, προσπαθούμε να δούμε ποιο είναι ένα πράγμα στον κόσμο να ψώνει σήμερα, λόγω τη ημέρα. Τουλάχιστον να βάλουν μυαλό να αλλάξουν αυτά τα μέτρα. Αυτά τα μέτρα να σε κάνουν όλου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Χρόνο δεν υπάρχει λέγαση. Τίποτα αυτά. Είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Δεν έχουμε πληρώσει ο γάδε τίποτα. Μα ζητάνε συνέχεια να πάρουμε ασφαλιστικέ ενημερώσει για να πάρουμε να προέλθουμε στη λαϊκή. Τι άλλο να σα πω, παιδιά, έξοδα πάρα πολλά. Έσοδα μηδέν. Τίποτα απολύτω. Τα βλέπετε. Τα βλέπετε πώ με έχει αυτή τη λαϊκή. Τίποτα απολύτω.